Υπάρχουν σημεία καμπής στην παγκόσμια ιστορία που αλλάζουν για πάντα τη μορφή του κόσμου όπως τη γνωρίζαμε έως τότε. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι ένα τέτοιο σημείο. Η Ευρώπη έζησε την μεγαλύτερη περίοδο ειρήνης που υπήρξε ποτέ στην ιστορία της. Αυτή η μακρά περίοδος ειρήνης και ευημερίας εκτόξευσε και το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων της Ευρώπης. Όλα αυτά μέχρι πριν από λίγες ημέρες, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και απέδειξε ότι τα πάντα πλέον είναι δυνατά και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και το πλέον απίθανο σενάριο, όσο παράδοξο και αν ακούγεται. Η ανησυχία κυριαρχεί καθώς κανείς και για τίποτα δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Τις τελευταίες μέρες οι πολίτες του κόσμου παρακολουθούν εικόνες ασύλληπτες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί συναισθήματα φόβου και υπερέντασης, αφού όλοι ανησυχούν για όλα όσα γίνονται. Ο ψυχίατρος Ευάγγελος Παπάς ρωτήθηκε λοιπόν για αυτή την αγωνία, για αυτό το φόβο, αλλά και για το πώς μπορεί κάποιος να διαχειριστεί την όλη κατάσταση. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα που δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Εκείνο που κρατημένο εγώ είναι η καταστροφή. Η καταστροφή που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε μια χώρα και η καταστροφή που συμβαίνει σε ανθρώπους. Βλέπουμε ήδη πάνω από 600.000 πρόσφυγες που έχουν ήδη μετακινηθεί. Βλέπουμε καταστροφές, ανθρώπους που πεθαίνουν. Αυτό είναι το βασικό. Για μας από την ψυχιατρική, ψυχολογική πλευρά είναι το μεγάλο πρόβλημα. Για τον κόσμο εκεί δηλαδή, έχουμε την εμπειρία του πολέμου στην Ιουγκοσλαβία. Σαν εκήθηκα εκείνη την εποχή, σαν κέντρο αποκατάστημάτων βασανιστήριων, είχαμε συμμετάσχει στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, είχαμε δει στρατόπεδα συγκέντρωση και είχαμε ζήσει τον πόνο που μένει μετά στα θύματα των βομβαρδισμών, στα θύματα της προσφυγιάς. Άρα το πρώτο μέλημα είναι για τους ανθρώπους εκεί, δεν είναι τόσο για μας. Τώρα για μας εδώ θα έχουμε αφενός ένα ζήτημα για τους πρόσφυγες που θα έρθουν εδώ και αφετέρου την πιθανότητα να δώσουμε βοήθεια εμείς σαν ψυχιατρική υπηρεσία, σαν ελληνική ψυχιατρική εταιρεία δηλαδή, κάτι που το σκέφτονται οι συνάδελφοι στην Αθήνα, για να παράσχουμε εκεί βοήθεια όταν θα χρειαστεί ή στους πρόσφυγες. Το μεγάλο βέβαια θέμα είναι η αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος, η λέξη πόλεμος και τα πυρηνικά που ήδη έχουν βγει σε επίσημο επίπεδο σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι μια αβεβαιότητα που δεν μπορεί κανείς να την αντιμετωπίσει παρά μόνο με μια κοινωνική αλληλεγγύη, με μια καλή πληροφόρηση, να σταματήσουν δηλαδή τα οποιαδήποτε fake news και να εστιαστεί η πληροφόρηση στα αντικειμενικά γεγονότα, έτσι ώστε να φανεί ότι μπορεί να υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται μετά τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας βέβαια, για να μπορέσει ο κόσμος να νιώσει κάποια ασφάλεια ότι, ας το πούμε, οι ηγέτες του κόσμου μπορεί να καθίσουν να συνοηθούν. Μία βεβαιότητα πάντως, κύριε Παπά, η οποία σίγουρα δημιουργεί και έναν προβληματισμό και στους Έλληνες, αν θέλετε, γιατί είναι κάτι που γίνεται στην ευρωπαϊκή γειτονιά. Πολλοί είναι ο κόσμος που ανησυχεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, μήπως χτυπήσει και την πόρτα της δικής μας χώρας. Πρώτα-πρώτα θα τη χτυπήσει οικονομικά. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα μας χτυπήσει οικονομικά. Έχουμε την κρίση, έχουμε την πανδημία, θα μας χτυπήσει και αυτό. Το άλλο είναι ότι θα έρθουν πρόσφυγες. Ήδη έχουν έρθει κάπως δεκάδες, ίσως εκατοντάδες άνθρωποι και θα έρθουν περισσότεροι. Και βέβαια η αβεβαιότητα σε όλους τους τομείς. Αλλά αυτό όμως είναι κάτι που εμείς σαν ψυχιατρική κοινότητα το αντιμετωπίζουμε με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που υπάρχει. Ας πούμε τώρα, μιας και σήμερα είμαστε σε μια εκδήλωση του Κέντρου Ημέρας της Περιφέρειας Υπήρου, μάλλον για το Κέντρο Ημέρας Άνοιας που γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ. Οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας είναι από τις ευάλωτες ομάδες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα χρειαστεί να έχουν κάπου συμβουλευτική. Εμείς σαν Κέντρο Ημέρας μπορούμε να παράσχουμε σε αυτόν τον τομέα. Οι ψυχιατρικές υπηρεσίες τώρα, τόσο τις πανεπιστημιακές ψυχιατρικές υπηρεσίες, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, τα εξωτερικά ιατρία και το Χατζικώστα που έχουμε ψυχιατρικές υπηρεσίες θα είναι εκεί για να αναλάβουν, όπως επίσης και οι ιδιώτες γιατροί και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.